Βράδυ Κυριακής στη χώρα των Βάσκων, οι οπαδοί του Μετριοπαθούς Εθνικιστικού Κόμματος έχουν κάθε λόγο να πανηγυρίζουν με συνθήματα στην τοπική διάλεκτο. Οι οθόνες μεταφέρουν την είδηση ότι το Βασκικό Εθνικιστικό Κόμμα κέρδισε 27 από τις 78 συνολικά έδρες της τοπικής βουλής. Το γεγονός ότι δεύτερο κόμμα με 21 έδρες έρχεται το ακόμα πιο εθνικιστικό Euskal Herria Bildu σημαίνει ότι τα κόμματα της κεντρικής πολιτικής σκηνής λαϊκό και σοσιαλιστικό γίνονται μειοψηφία. Ο νικητής των εκλογών, επεφημούμενος από τους υποστηρικτές του, δεν κρύβει τις προθέσεις του. Θα εργαστούμε για να κάνουμε τη χώρα κάθε μέρα και πιο λίγο εξαρτημένη από τη Μαδρίτη, για να οικοδομήσουμε πέτρα την πέτρα το νέο έθνος των Βάσκων, ένα βασκικό και ευρωπαϊκό έθνος. Η πολιτική λιτότητας και οι περικοπές δημοσίων δαπανών οδηγούν άλλη μια ισπανική περιφέρεια μετά την Καταλωνία σε αυτονομιστικά μονοπάτια. Και μόνη παρηγοριά για τους πολιτικούς της Μαδρίτης είναι η νίκη του Λαϊκού Κόμματος στις περιφερειακές εκλογές της Γαλλικίας, που όμως ήταν αναμενόμενη. Στο μεταξύ, στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εύποροι Φλαμανδοί του Βελγίου επιζητούν εδώ και πολύ καιρό τη διάσπαση της ομοσπονδίας τους με τους λιγότερο παραγωγικούς βαλόνους. Στην Ουγγαρία, το φασιστικό κίνημα Jobbik, που εν μέσω κρίσης είδε την απήχησή του να πολλαπλασιάζεται, μετά τους Ρωμά και τους κομμουνιστές, τώρα βάζει στο στόχαστρο και τους κοινοτικούς πολίτες που έχουν περιουσία στην Ουγγαρία. Και βέβαια, στην Ιταλία, η ξενοφοβική Λέγκα του Βορρά πιέζει εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες για αυτονομία και μείωση των συνεισφορών προς την κεντρική κυβέρνηση και τον λιγότερο αναπτυγμένο Νότο. Μετά την Ισπανία, μια σειρά από χώρες εντός και εκτός ευρωζώνης βλέπουν το δημοσιονομικό τους πρόβλημα να μετατρέπεται σε υπαρξιακό ζήτημα, ενισχύοντας τις φυγόκεντρες τάσεις. Σύνδεση με το Σταμάτη Ασημένιο στην Deutsche Welle. Βλέπουμε, Σταμάτη, ότι όσο η κρίση βαθαίνει, τόσο ενισχύονται ακραία κόμματα σε όλη την Ευρώπη και αυτονομιστικά κόμματα επίσης. Ένα φαινόμενο που προβληματίζει καθημερινά και περισσότερο. Προβληματίζει και τη Γερμανία η ενίσχυση των άκρων και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Είναι ενδεικτικό ότι σχεδόν σε καθημερινή βάση ο γερμανικός τύπος φιλοξενεί άρθρα, δημοσιεύματα, αφιερώματα για τη Χρυσή Αυγή. Ναι, έτσι είναι. Υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός για την ενίσχυση των πολιτικών άκρων και των αποσχιστικών τάσεων στην Ευρώπη. Ειδικότερα η ενίσχυση της άκρας δεξίας στην Ελλάδα σε συνάρτηση με τα φαινόμενα βίας σε βάρος μεταναστών είναι καθημερινά σχεδόν αντικείμενο των ρεπορτάζ στα μέσα ενημέρωσης στη Γερμανία, στην Ελβετία, σε όλη την Ευρώπη. Σήμερα, ενδεικτικά να σου πω, υπάρχουν αναφορές στην περίπτωση των απειλών που δέχτηκε ο Μητροπολίτης Παύλος, αλλά υπάρχουν και οι επιθέσεις κατά μεταναστών στην Ελλάδα που καταγράφονται σχεδόν καθημερινά. Τώρα, η ενίσχυση της άκρης δεξιάς αποδίδεται στις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, στην ανεργία, στην όξυνση της φτώχειας και της ανασφάλειας, σε συνάρτηση με το γεγονός ότι στην Ελλάδα, στη χώρα μας, δεν υπάρχουν ισχυρά δίκτυα κοινωνικής προστασίας που υπάρχουν σε άλλες χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Έτσι, εντείνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των χαμένων της κρίσης και οι άνθρωποι σπέβδουν να υιοθετήσουν υπεραπλουστεύσεις. Δεν είναι μάλιστα λίγοι οι αναλυτές που εκφράζουν ανοιχτά φόβους για την ίδια απόσταση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες που μαστίζονται από την κρίση. Ενδεικτικά να σου πω ότι σύμφωνα με την Tamara Esch, που είναι η αντιπρόεδρος της Αυστριακής Εταιρείας Πολυτιμής, η ενίσχυση των άκρων στην Ελλάδα φαίνεται ότι δυναμώνεται και από τη στάση που τηρούν τα παραδοσιακά κόμματα του μεσαίου χώρου, τα οποία υιοθετούν, όπως λέει η επιστήμονας, τις θέσεις άκρων προκειμένου να συντηρήσουν την εκλογική τους πελατεία. Και φαίνεται, Σταμάτη, ότι τα τελευταία χρόνια και εν μέσω κρίσης έχουν βγει από την απομόνωση σε εισαγωγικά της ρητορικής γύρω από το μεταναστευτικό τα ακραία κόμματα. Έχουν βρει δηλαδή αυτό που περιγράφεις, πάτημα στα οικονομικά δεδομένα. Ναι, είπαμε ότι είναι η μάχη μεταξύ των χαμένων, των ιτημένων αυτής της κρίσης για την επιβίωση. Όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ευνοεί τον λαϊκισμό και η ουσιαστική αποδυνάμωση των κοινοβουλίων, τα οποία καλούνται απλώς να εγκρίνουν προγράμματα λιτότητας. Καθώς οι αποφάσεις, όπως γνωρίζουμε, λαμβάνονται στην ουσία από τις δανειστές. Άρα υπάρχει και κρίση δημοκρατίας, όπως μας λέει ο πολιτικός επιστήμονας Colin Crouch. Και να σου πω ότι σύμφωνα με την εκτίμηση πολλών αναλυτών, η άρση των κακών κειμένων, η επιστροφή των χωρών αυτών στην ανάπτυξη και στην ομαλότητα θα στερήσει από την άκρα δεξιά ένα μεγάλο μέρος της πελατείας της. Όμως, ένα επίσης μεγάλο μέρος, κυρίως οι νέοι άνθρωποι που δεν έχουν σήμερα προοπτική και οι οποίοι έχουν κοινωνικοποιηθεί πολιτικά στα συμφραζόμενα της κρίσης, θα παραμείνουν πιθανότατα πολιτικά.
κράτης της άκρας δεξιάς με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταμάτη. Τώρα πάμε στον Ηλία Σιακαντάρη. Ηλία, χθες πάντως η κυβέρνηση Ραχώη είχε αγωνία για την εκλογική αναμέτρηση κυρίως στην περιφέρεια της Γαλλικής. Είναι και η εκλογική περιφέρεια του ίδιου του Ισπανού Πρωθυπουργού. Νομίζω λοιπόν ότι υποδέχθηκε τελικά το αποτέλεσμα με πολύ μεγάλη ανακούφιση μετά και τα όσα έγιναν στη χώρα των Βάσκων. Ανακούφιση και ο ίδιος και η κυβέρνησή του, αλλά και οι Βρυξέλλες. Σία, το κόμμα του κυρίου Ραχώη επικράτησε στις εκλογές, με καλύτερο ποσοστό μάλιστα. Επομένως, ο ίδιος νιώθει σήμερα ισχυροποιημένος και το χρειάζεται, γιατί χρειάζεται πολιτικό κεφάλαιο για να δρομολογήσει την ευρωπαϊκή βοήθεια προς την Ισπανία, αλλά και χρειάζεται πολιτικό κεφάλαιο για να επιβάλλει επιπλέον μέτρα λιτότητας όπως θα του ζητηθεί. Πλέον ο δρόμος για τον κύριο Ραχώη είναι ανοιχτός. Χωρίς αυτή τη νίκη στη Γαλλικία, όλος ο ισπανικός σχεδιασμός θα ήταν σήμερα στον αέρα. Γι' αυτό και σήμερα και το ευρώ και τα χρηματιστήρια, οι αγορές γενικότερα, κινήθηκαν προς θετική κατεύθυνση. Τα σοβαρά όμως είναι μπροστά και το δείχνουν. Μία διάψευση και μία επιβεβαίωση και οι δύο από τη γερμανική πλευρά, οι οποίες αντανακλούν το κλίμα στην Ευρωζώνη, το οποίο ΣΥΑ παραμένει τεταμένο και παραμένει αρκετά επικίνδυνο. Είχαμε εξελίξεις σε δύο παράλληλα μέτωπα, με τη Βρετανία και την Ιρλανδία, Ηλία. Ακριβώς. Η κυρία Μέρκελ επιβεβαίωσε με κοινή δήλωση Κυριακή βράδυ με τον Ιρλανδό Πρωθυπουργό ότι η Ιρλανδία παραμένει μια ειδική περίπτωση, πως οι Ευρωπαίοι θα συνεχίζουν να εξετάζουν τρόπους αναδρομικής διάσωσης των Ιρλανδικών τραπεζών από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Διάσωσης, όχι από το Ταμείο της Ιρλανδίας. Υπαναχώρησε δηλαδή η κυρία Μέρκελ από προηγούμενη δήλωση και της προηγούμενης Παρασκευής που είχε παγώσει τους Ιρλανδούς, αλλά υπαναχώρησε και από την κοινή δήλωση που είχε κάνει με ηγέτες Φινλανδίας και Ολλανδίας μερικές εβδομάδες πριν, ότι τα Ευρωπαϊκά Ταμεία δηλαδή δεν θα ενισχύουν αναδρομικά τις τράπεζες. Με τη σειρά και αυτή ήταν μια κοινή δήλωση με την οποία οι πλούσιες χώρες υπαναχωρούσαν από τις θετικές αποφάσεις της καλοκαιρινής Συνόδου Κορυφής που έλεγαν θα ενισχύουμε τις τράπεζες. Βλέπουμε δηλαδή διαρκείς υπαναχωρήσεις, καθησυχαστικές δηλώσεις, ανάλογα με το ποιο μέτωπο ανάβει κάθε φορά. Το θέμα είναι να μην ανάψουν ταυτόχρονα, γιατί τότε οι Ευρωπαίοι δεν θα μπορούν να λένε αντικρουόμενα πράγματα την ίδια ακριβώς στιγμή. Πάντως φαίνεται πως κλιμακώνεται, Ηλία, η ένταση και για το μεγάλο στοίχημα της Ευρωζώνης σε αυτή τη φάση, την επόμενη σύνοδο κορυφής που θα έχει θέμα τον κοινό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Ακριβώς. Εκεί ο καυγάς είναι με τη Βρετανία. Είναι το επόμενο θρίλερ. Θα φορτώνει μέχρι το Δεκέμβριο. Η Βρετανία δεν θέλει να βάλει το χέρι στην τσέπη καθόλου. Η Γερμανία θέλει, αλλά θέλει ένα πλαφόν. Οι Financial Times έγραφαν το πρωί ότι η Γερμανία απειλεί πως θα τορπιλήσει, θα ακυρώσει τη σύνοδο, αν ο Βρετανός Πρωθυπουργός επιμείνει στην απειλή του για βέτο. Στη συνέχεια, η γερμανική κυβέρνηση διέψευσε την απειλή. Γενικώς, έχουμε εικόνες μιας Ευρώπης, η οποία προσπαθεί αυτή τη στιγμή να ισορροπήσει φυγόκεντρες δυνάμεις, φυγόκεντρες απόψεις και φυγόκεντρα συμφέροντα πάνω. Να δούμε, έχει ένα ταλέντο στο να τα ισορροπεί αυτό πάντως ιστορικά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ηλία Σιακαντάρη.